καταρχήν παγκοσμίως το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της φιλανθρωπίας και σχεδόν η εταιρική στρατηγική και το εταιρικό positioning μιας επιχείρησης, όσο μικρή και μεγάλη κι αν είναι, κάνει απόλυτο overlap, ταυτίζεται πλήρως με την αντίστοιχη στρατηγική της σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δεν είναι απλά ένα τυπωμένο βιβλιαράκι με τις δραστηριότητες που κάναμε ενισχύοντας κάποιους στοχούς ή κάποιες αδύναμες περιοχές, αλλά είναι η συνολική στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί μια εταιρεία για να πιστοποιεί ότι της επιτρέπεται να λειτουργεί ηθικά μέσα στην κοινωνία. Και το δεύτερο πράγμα είναι, και θα το δείτε και στα στοιχεία, ότι είμαστε η χώρα με τα εντονότερα φαινόμενα διαπλανητικά σε επίπεδο επιβράβευσης ή τιμωρίας επιχειρήσεων. Και κυρίως τιμωρίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν οι επιχειρήσεις δεν συνειδητοποιήσουν ότι ο πολίτης αισθάνεται ικανός να τις τιμωρήσει μιλώντας στα social media κυρίως πάρα πολύ κακά και πολύ έντονα, θα παθαίνουν συνεχώς ζημιές. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Γι' αυτό και η ψηφιακή στρατηγική τους πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική και όχι απλά μια marketing διαδικασία. Το πιο σοβαρό θέμα στο οποίο δίνουν σημασία σήμερα οι άνθρωποι για το πότε μια εταιρεία είναι κοινωνικά υπεύθυνη είναι ο δίκαιος εργοδότης. Αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο στην καρδιά της κρίσης. Έφυγε καθώς αρχίσαμε πέρυσι να προσπαθούμε τέλος πάντων μπουσουλώντας να δούμε τι θα κάνουμε βγαίνοντας από την κρίση και τώρα επανέρχεται, το οποίο κάνει κόντρα σε σχέση με άλλα ευρήματα τα οποία δείχνουν ότι οι Έλληνες προσπαθούν να μπουν σε μια νέα κανονικότητα. Όταν σκαλίσαμε λοιπόν από κάτω γιατί επανέρχεται πάλι ο εταιρικός εργοδότης, διαπιστώσαμε ότι είναι διαφορετική εσωτερική ποιοτική δομή της έννοιας. Στα μέσα της κρίσης ο κόσμος ζητούσε από τις εταιρείες να φτιάχνουν θέσεις εργασίας γιατί είχε το άγχος της ανεργίας, ενώ τώρα που αυτό έχει αρχίσει και απομακρύνεται, σαν απειλή τουλάχιστον, έχει έρθει στην επιφάνεια η ανάγκη για δίκαιες θέσεις εργασίας ή αυτές που έχεις να τους συμπεριφέρεσαι δίκαια. Θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή από δύο πράγματα τα οποία ξαφνικά έχουν αρχίσει και δείχνουν μια δυναμική. Η μία δυναμική μοιάζει να είναι προφανής, αλλά δεν είναι και τόσο, διότι όταν τους ρωτήσαμε, ξέρετε, δεν βγάζεις νόημα όταν ρωτάς ευθέως τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να είναι κοινωνικά υπεύθυνες, αλλά κυρίως όταν τους ρωτάς ποια είναι τα ανθρωποκεντρικά τους προβλήματα. Και ξαφνικά μας βγάζουν κορυφαίο πάνω και από την ανεργία, πάνω και από το φορολογικό, την υγεία. Ποιότητα ζωής για το σημερινό Έλληνα είναι η υγεία και θα το δείτε και στα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν όσες επιχειρήσεις θέλουν να κάνουν κάτι, καλά θα κάνουν να είναι συνδεδεμένο με θέματα τα οποία αφαιρούν την ποιότητα ζωής τους με διαστάσεις υγείας. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι όταν τους ρωτάμε ακόμα και από τις ευθείες ερωτήσεις πού πρέπει να επενδύσει μια επιχείρηση σήμερα, ξαφνικά κάνει κάποιο skew, δηλαδή εμφανίζει μια δυναμική οτιδήποτε σχετίζεται με χαρά και διασκέδαση. Π.χ. μια λυσίδα γρήγορης διατροφής, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να αφιερώσει ένα τμήμα του χώρου τον οποίο διαθέτει για να μπορούν νέα παιδιά από την ευρύτερη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το κάθε κατάστημα για να γίνονται μικρές συναυλίες από παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου που θα φέρει και άλλο κόσμο και θα βγάλουν όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος και πόνο για να δραστηριοποιηθούν. Αυτό είναι στήριξη από αυτή την αλυσίδα προς τέτοιες δραστηριότητες. Το τρίτο πράγμα το οποίο φαίνεται να έρχεται με φόρα από κάτω είναι η καινοτομία. Πρέπει η καινοτομία που παράγει κανείς να απαντά σε συλλογικούς πόνους. Πλέον, το τι γυρίζεις πίσω στην κοινωνία δεν πρέπει να έχει μέσα το στοιχείο της κλήρωσης. Δηλαδή θα κάνω κάτι μεν, αλλά δεν με φτάνουν τα λεφτά ή δεν με φτάνει η δύναμη που έχω και θα το κάνω για κάποιους, τρέξτε να προλάβετε και όποιος προλάβει. Αυτό δεν το δέχεται πλέον ο κόσμος. Και θέλει ό,τι κάνεις να μπορεί να αφορά το σύνολο κάποιων ομάδων. Ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο υπήρχε στην προηγούμενη μέτρηση ήταν ότι στην ερώτηση
πόσο ικανός αισθάνεστε ότι μπορείτε να επηρεάσετε την κυβέρνησή σας να συμπεριφέρεται κοινωνικά υπεύθυνα. Είχαμε ένα ποσοστό 71% εμείς οι Έλληνες να νιώθουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και ήμασταν περίπου στη μέση της λίστας διαπλανητικά και τώρα έχουμε πέσει στο 46%. Δηλαδή υπάρχει μια, σε εισαγωγικά, από παρέτηση να την πω, απογοήτευση να την πω, απελπισία να πω, που δεν τους κάνει να αισθάνονται ότι μπορούν πια να πιέσουν την κυβέρνηση ή την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν ελέγχεται η χώρα από τις κυβερνήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και δεν θέλω να το αναλύσω άλλο πολιτικά το θέμα. Υπάρχει μια άλλη όμως ερώτηση, η οποία λέει πόσο ικανός αισθάνεστε ότι μπορείτε να επηρεάσετε, πόσο μια εταιρεία μπορεί να συμπεριφερθεί ηθικά. Και εκεί ήμασταν επί δύο συνεχόμενες χρονιές η πρώτη χώρα στον πλανήτη Γη με 81-82%. Αυτό έπεσε λιγάκι, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Που σημαίνει ότι αισθανόμαστε αδύναμοι πολίτες, ισχυροί καταναλωτές. Θα πρέπει οι μάρκες και οι επιχειρήσεις να ξαναγυρίσουν και να συναντηθούν με τις αξίες τους. Το έχουν ξεχάσει, έχουν επενδύσει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλο το κομμάτι του respect, δηλαδή καλές τιμές, καλή εξυπηρέτηση, καλά προϊόντα που αντέχουν κτλ. Και έχουν ξεχάσει τη διάσταση του love. Και ήρθε η στιγμή να ξαναγυρίσουν πίσω στο να αναπτύξουν την άλλη διάσταση αυτής της ιστορίας, η οποία περνάει βέβαια μέσα από τις αξίες που πρέπει να ξαναθυμηθούν.